Βρισκόμαστε στην ανάληψη, στην οδό Αποστόλου Παύλου. Δεχτήκαμε μία κλήση από μία κυρία η οποία έπεσε θύμα κλοπής. Παρακολουθήκαμε. Ανοίγει η πόρτα έτσι. Και βλέπω μία τσιγκάνα και μία άλλη. Βοήθεια θέλανε. Λέω, δεν έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου τίποτα. Λέει, θα μας δώσεις μερικά φρούτα. Δίνω τα φρούτα και μπαίνει η μεγάλη μέσα. Ξέρω ποια είναι, αλλά πώς θα τη βρω. Φορούσα αυτό το μαντιλάκι. Τι ωραίο το μαντιλάκι σου, ξέρω εγώ, και μου έκανε και μου βγάλε το εγκαδένα, όχι αυτή, μία άλλη με μεγάλο σταυρό που το είχα χρόνια. Πάει αυτό. Εχθές καθόμουν εδώ με μία φίλη μου. Πριν είπαμε τηλεόραση. 4 η ώρα. Ακούσαμε θόρυβο. Εγώ εντωμεταξύ τα δωμάτια τα ανοίγω να ερίζονται. Και ακούσαμε θόρυβο. Νόμιζα και ήταν η εγγονή μου από πάνω. Και δεν σηκώθηκα. Κατά τις 6 ώρα πήγα στο δωμάτιο και το βρήκα να στο Θεός μέσα από εκεί. Τελικά το σταυρό σας το πήρε, τι κάνα. Το πήρε το Θεό, ναι. Έφυγε, ναι. Σας το έκλεψε από πάνω. Και εσείς δεν το πήρατε είδηση. Τίποτα. Κάτι κρατούσε γιατί μου λέει τι ωραίο το μαντιλάκι σου. Δεν πήρατε είδηση. Σα έβγαλε δηλαδή το σταυρό, όχι, την καδένα. Όχι, ναι, και ναι, δεν πήρατε είδηση. Όχι, ήμουνα, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ήμουνα εγώ εκείνη την ώρα. Ταχυδακτηλουργό μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι. Και ναι. Από το δωμάτιό σα που μπήκανε, λοιπόν, τι σα πήρατε. Το δωμάτιο, αυτή την άφησα ανοιχτή για να ρίζεται λίγο το σπίτι. Μπαίνω εγώ κατά τι 6 ώρα μέσα. Βλέπω τη βαλίτσα αυτή την έφτιαξα για να φύγω μεθαύριο. Όλα αυτά έξω. Τα κομμωδίνα ανοιχτά όλα και ήβρε την τσάντα μου εκεί πέρα και ευτυχώς είχα ένα εικοσάρικο εκεί και το πορτοφόλι μου εδώ και είχε ένα άλλο δεκάρικο. Εδώ μέσα είχα ένα κουμπαρά και μου πήρε το κουμπαρά και έκανε τα ρούχα έτσι, τα κομμωδίνα αυτά και... Πιστεύετε ότι ήταν ήδη... Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρω. Γιατί το ντουβάρι, ας πούμε, πόσο είναι για να βγει, ξέρω εγώ. Άντρας ήταν τώρα. Δεν είναι μόνο που... Έχει πολλούς εδώ, έχει... Καλέσατε έχει την αστυνομία. Ναι, το είπα στην αστυνομία ξανά και το είναι άλλη φορά και μου λέει να προσέχετε να μην ανοίγετε τα σπίτια σας. Δηλαδή φτάσαμε να μην μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Να μην μπορούμε να ανοίξουμε... Αυτό είπα. Το σπίτι μας. Δηλαδή θα είμαι κλειστή τώρα εγώ. Δεν θα ανοίγω καθόλου τα εξώφυλλα. Τελείωσε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Όχι μόνο εγώ, κι άλλοι από πάνω εδώ κλέψανε κάτι χρυσά, κάτι πράγματα. Είναι σωστό αυτό το πράγμα που κάνουν και να μην ξέρει η αστυνομία να κάνει κάτι? Να παρακολουθήσει κάπου? Πριν είχαμε και ασφάλειες αστυνομικοί. Τώρα δεν έχει τίποτα. Ναι, αν εγώ εκείνη την ώρα έλεγα από το σπίτι, από εκεί μπαίνει η φασαρία. Και κρατούσε αυτός κάτι. Δεν θα μου την έδινε στο κεφάλι? Για να μην το δω ποιος είναι, να μην... Ήσασταν στο σπίτι λοιπόν μέσα, έτσι? Ναι, ναι, μέσα. Ακούσατε τη φασαρία και δεν πήγατε? Όχι, δεν πήγα, γιατί νόμιζα και ήταν από πάνω. Γιατί οι συγγονείς μου... Φοβηθήκατε, έτσι, μετά όταν είδατε αυτά τα πράγματα? Ναι, ναι, βέβαια. Όταν είδα ανάστατο κρεβάτι μου, λέω, εδώ έγινε κλεψιά. Δεν πήραν αποτυπώματα οι αστυνομικοί? Όχι, τίποτα? Όχι, δεν ήρθανε. Ήταν βράδυ. Τι να, δεν σκέφτηκα και για να πάρω το πρωί. Πήρα την αστυνομία. Μου λέει... Βράδυ τι ώρα περίπου? Κατά τις 6. Και τι σας είπε η αστυνομία? Μου λέει να προσέχετε να μην ανοίγουμε τις πόρτες. Να τις έχουμε κλειστές. Και αλλάξα κλειδαριά και εδώ, στην κουζίνα, αλλάξα κλειδαριά. Απ' έξω τώρα δεν ανοίγει. Πρέπει να ανοίξω εγώ. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε? Ναι. Τι να κάνουμε? Εκεί καταντήσαμε. Να κινδυνέψουμε και καταντήσαμε. Να μην έχουμε δικαίωμα να ανοίγουμε το σπίτι, να ελστεί λίγο και να βάλουμε τώρα κάγκελα. Κάγκελα να έβαλα εκεί. Τι να κάνω.